Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε 5.000 θέσεις εργασίας φαίνεται πως θα προχωρήσουν το επόμενο έτος οι ελληνικές τράπεζες, ώστε να μειώσουν ακόμα περισσότερο το λειτουργικό τους κόστος. Μαζί μας η Βάσο Αγγελέτου. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Πράγματι, οι τράπεζες έχουν ανάγκη να μειώσουν το προσωπικό τους. Έχουν ήδη κάνει δραστικές περικοπές, ιδίως στο δίκτυο, τα χρόνια της κρίσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το 2008 έως σήμερα έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι κατά το 1 τρίτο, κατά 20.000 περίπου. Όμως πρέπει να συνεχιστεί αυτή η τάση. Ναι. Βέβαια, έγινε κυρίως μέσω εθελούσιων εξόδων. Δηλαδή, οι τραπεζικές διοικήσεις έχουν προσφέρει στους εργαζόμενους αρκετά ελκυστικά πακέτα. Όμως, τώρα δεν είναι εξίσου ελκυστικά, δεν υπάρχουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Πλην όμως, με τις πιέσεις που δέχονται οι τράπεζες στην κερδοφορία τους, δεδομένων των κόκκινων δανείων που εξακολουθεί να τις επιβαρύνει πάρα πολύ και μάλιστα δεν έχουν προχωρήσει στις διαδικασίες μείωσης όπως θα έπρεπε. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια δυναμική εκεί, επομένως δέχονται ισχυρές πιέσεις. Απ' την άλλη, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών. Το 80% των υπηρεσιών που προσφέρουν τώρα οι τράπεζες παρέχεται ηλεκτρονικά, οπότε αυτό... Η φυσική παρουσία δηλαδή. Ναι, και ξέρουμε ότι θέλουν οι τράπεζες να διώξουν ουσιαστικά, να προσανατολίσουν μάλλον το κοινό, όχι από τα καταστήματα, αλλά στο ίντερνετ. Αυτό μειώνει τα έξοδά τους βέβαια, αυτό σημαίνει όμως ότι χρειάζεται και λιγότερο προσωπικό. Επομένως, σε σχέση με το δίκτυο που μέχρι τώρα ήταν κυρίως επικεντρώνονταν οι προσπάθειες, τώρα μάλλον στρέφονται στις κεντρικές διοικήσεις όπως γνωρίζει το Insider από ρεπορτάζ που έχει γίνει. Και αυτό σημαίνει ότι θα έρθει καινούριο μαχαίρι. Γνωρίζουμε ότι μεγάλη τράπεζα στοχεύει σε μείωση του προσωπικού της κατά 2.000 άτομα το 2018. Αυτό σημαίνει ότι και μάλιστα η συγκεκριμένη τράπεζα διατηρεί και ένα πρόγραμμα εθελούσιος εξόδου αρκετά ελκυστικό ακόμη, ναι, από το 2016 που είχαν ξεκινήσει όλες οι τράπεζες. Οι υπόλοιπες θα έχουν αποσύρει και μάλιστα ενδεικτικά να φέρουμε ότι είναι αρκετά καλό γιατί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος 40 ετών που έχει, ας πούμε, 15 χρόνια στην τράπεζα μπορεί να φύγει ακόμα και με 100.000 ευρώ ως αποζημίωση μεικτά. Το οποίο εντάξει, είναι πολύ καλό πακέτο ακόμη, όμως δεν θα διατηρηθεί πολύ αυτή η τάση. Δεν ξέρουμε με ποιους τρόπους θα γίνει μείωση. Σίγουρα θα αναζητήσουν και οι διοικήσεις σε έναν ομαλό τρόπο να γίνει. Όμως η τάση είναι αυτή στον κλάδο και αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα δημιουργηθεί μεγάλος προβληματισμός και στον τομέα των εργαζομένων και στον τραπεζικό κλάδο.